πολύ. Κυρία Μανανάκου, πόσο βιάζεστε? Καθόλου. Καθόλου. Θέλετε να μείνετε μαζί μας που θέλουμε να πάμε λίγο στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ και να σχολιάσουμε κάποια πράγματα? Ευχαριστώ. Παρέα μας. Παρέα. Σοφία, καλά δεν λέω. Γιατί με φωνάζει χειροθέτη μου, λέει τόσα πράγματα. Εσύ μπορεί να τα πει. Τώρα είναι δυνατόν να έχω την Άννα τη Μενενάκο εδώ πέρα και να την αφήσω να φύγει? Δεν θέλω. Πάμε λοιπόν σε αυτή την ενδιαφέρουσα στήλη με τα τηλεοπτικά νέα, ξεκινώντας από τις ραγδαίες εξελίξεις, αγαπητή Σοφία, στο σκάνδαλο Ντίντι, έτσι. Το σκάνδαλο Ντίντι είναι ένα θέμα το οποίο μας έχει σοκάρει όλους, γιατί φέρνει στο φως πολλές σκοτεινές αποκαλύψεις που υπήρχαν στον χώρο του θεάματος. Είναι το τρίτο μεγαλύτερο σκάνδαλο που έχουμε δει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ήταν του Τζέφρι Επστάιν φυσικά και του Χάρβι Γουάινστάιν, το οποίο ξύπνησε και το κίνημα του Μητού. Που νομίζω και ότι το άλλο σοβαρό. Με τον Αλφαγέτ, πώς τον λέμε τώρα, δηλαδή. Το άλλο, βέβαια, και αυτό. Βέβαια. Και αυτό είναι σε εξέλιξη και είναι σίγουρο ότι θα δούμε πολλά. Ο ράπερ είναι προφυλακισμένος, όπως γνωρίζουμε. Χθες ήταν η πρώτη εμφάνιση. Υπήρξε και ένα σκίτσο που θα δοθεί από το Associated Press, για να τον δούμε. Οδηγήθηκε στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο του Μανχάταν. Εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστή. Ζήτησε να αφαιθεί ελεύθερος. Το αίτημά του δεν έγινε δεκτό, παρόλο που ο ίδιος ήταν διατεθειμένος να δώσει μια εγγύηση ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ. Τίποτα για τον Τίτλι. Εμείς ακούμε τα 50 εκατομμύρια μας φτάνουν και για 10 ζωές να ζήσουμε. Αυτός θα το δώσει έτσι, δεν είναι τίποτα δηλαδή. Ναι. Αν σκεφτούμε βέβαια αυτά που έβγαλε, γιατί 1 δις ήταν μόνο τα έσοδα που είχε από συγκεκριμένο ποτό που διαφήμισε και 130 εκατομμύρια δολάρια ήταν το κέρδος του από την δισκογραφική εταιρεία την οποία έχει και χειρίζεται όλους αυτούς τους καλλιτέχνες, που μένει να δούμε βέβαια και τι άλλο συνέβαινε και με ποιον άλλον τρόπο τους χειριζόταν τους καλλιτέχνες αυτούς. Πάντως, κυρία Μανανάκου, και στο χώρο σας από εκεί ξεκίνησαν άλλωστε και όλες οι αποκαλύψεις για το πώς χειρίζονται καλοί σκηνοθέτες ή ευρηματικοί, δεν ξέρω, ή η εξουσία πώς λειτουργεί σε σχέση με τα άτομα που είναι υφιστάμενα. Δεν ξέρω πώς όλο αυτό πώς το κλάβατε εσείς. Νομίζω πως όλος ο κλάδος μας, αλλά κοιτάξτε... Υπάρχει παντού. Υπάρχει παντού. Έτσι. Απλά θεωρώ θαραλέο ότι σε μια εποχή που μπορέσαμε το κάναμε και νομίζω ότι θα ήθελα να δω και σε άλλους κλάδους να γίνεται αυτό. Γιατί νομίζω και στη δημοσιογραφία υπάρχει. Για ποιο χτυπάει καμπάνα, θα έλεγα, στο Σοφία Αποστολή, μας τη λέει τώρα ξεκάθαρα. Όχι, καθόλου. Θέλω να πω ότι ο δικός μας ο κλάδος φαίνεται πολύ. Αλήθεια είναι. Οπότε... Αυτό. Θα ασχοληθούμε πολύ, θα γίνει πολύ θέμα και καλώς έγινε, γιατί προφανώς και βοήθησε και ασχοληθήκατε σωστά και νομίζω ότι βοηθήσατε κιόλας σε ένα μεγάλο κομμάτι. Πάντως το κακό έχει μεγάλες ρίζες και λέω μεγάλες ρίζες για νοοτροπίες χρόνων, γιατί ακριβώς. Κάποτε ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα σε βαθμό που πολύ μεγαλύτεροι να αρχίσουμε να λέμε εντάξει δεν ήταν και κάτι φοβερό. Ακριβώς, έτσι. Ακριβώς, γιατί είχαμε μια άλλη νοοτροπία όλοι μας. Και... Έτσι. Τώρα πάμε σε κάτι άλλο, στις μεγάλες αλλαγές, και αυτό είναι αποκλειστική δική σου, Σοφία Αποστολίδου, είδηση. Μεγάλες αλλαγές στο βασικό team του Άγιου Έρωτα. Είναι μια σειρά που αγαπήθηκε. Άρεσε πάρα πολύ. Κυρία Μενενάκου, δεν ξέρω αν την παρακολουθήσατε. Χρόνο την παρακολουθήσατε. Πάει πολύ καλά από τηλεθέαση. Πάει καλά. Με πολύ ωραίες ερμηνείες, πολύ ωραία σκηνοθεσία. Το σενάριο κρατάει τον κόσμο και έχει λάβει πολύ καλά σχόλια και από τον κόσμο και στα νούμερα τηλεθέασης. Παρόλα αυτά, έχουμε αποκλειστικές πληροφορίες ότι θα γίνουν μεγάλες αλλαγές στο βασικό team. Και όταν λέμε βασικό team μιας σειράς, δεν είναι μόνο οι πρωταγωνιστές, αλλά μπορεί να είναι ο σεναριογράφος ή ο σκηνοθέτης, για παράδειγμα. Οπα, ένα από τα δύο τώρα μου κάνει εμένα ότι μάλλον θα ξέρουμε το γιατί, όποιος και αν είναι. Οικονομικά δεν τα βρίσκουν. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες αναταράξεις οι οποίες γίνονται και σίγουρα θα επανέλθουμε με την εξέλιξη του ρεπορτάζ. Τώρα, όλες οι λεπτομέρειες της επιστροφής μας, γράψτε εδώ στον ημερωτικό Σοφία Αποστολίδου, της επιστροφής του Νίκου Μουτσινά. Αγαπώ Νίκο Μουτσινά. Με είχε σχολιάσει, παιδιά, κάποια στιγμή, πριν από 6 χρόνια, πριν την πανδημία. Τα μαλλιά μου δεν ήταν καλά, είναι αλήθεια. Δηλαδή τα είχα λίγο κάπως, ό,τι να είναι. Και με έβγαζε από εκεί που έβγαζε σε μια εκπομπή που έκανε, που τους βγάζει όλους. Και έλεγε αυτό είναι πολύ όμορφο. Και μετά τι μαλλιά είναι αυτά, δεν με σχολίαζε. Και έρχεται εδώ πέρα με ένα θεατρικό και πάω και τον πιάνω. Και του λέω: είμαι αυτή που σχολιάζει, έλα εδώ, ρε. Όχι, δεν είπα έτσι. Λοιπόν, και γίναμε από τότε, εντάξει, έχουμε μια καλή σχέση. Το θεωρώ πάρα πολύ ευφύ. Ναι, είναι υπέροχο ο Νίκο, υπέροχο πραγματικά. Είναι πολύ χαρισματικός. Τον περιμένουμε πώς και πώς. Είχε και ένα θέμα υγείας που καθυστέρησε την πρεμιέρα του. Κάτι απλό όμως, δεν ήταν κάτι σοβαρό. Ναι, δεν είναι κάτι σοβαρό, ευτυχώς. Ήταν να τον δούμε 24 Οκτωβρίου. Δεν θα τον δούμε 24 Οκτωβρίου, γιατί μαθαίνουμε ότι θέλει να κάνει κι άλλες αλλαγές στο πλατό. Γιατί θέλει να κάνει κάτι πολύ μεγάλο ο Νίκος Μουτσινάς. Πολύ grande. Έτσι λοιπόν θα τον δούμε 31 Οκτωβρίου στις 10:30 το βράδυ. Μετά το όχι θα τον δούμε δηλαδή. Θα πούμε το ναι σε αυτό. Θα πούμε ναι. Νομίζω θα πούμε ναι στον Νίκο Μουτσινά. Δεν θα έχει καλεσμένο στην πρώτη εκπομπή. Θα μας γνωρίσει την ομάδα του που θα είναι ο Ανδρέας Βούλγαρης, θα είναι η Ματίνα Νικολάου ως Βάνια και πάλι, θα είναι η Καλένα και η Μαρία Κοσμάτου μαζί του. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, για τη Μάγισσα γράφεις εδώ ότι δεν κατάφερε να αγγίξει ακόμη το τηλεοπτικό κοινό. Δεν κατάφερε ακόμα να αγγίξει το τηλεοπτικό κοινό. Αυτό είναι η συνέχεια της περσινής Μάγισσας. Είναι το prequel. Τι το έχετε δει καθόλου, κυρία Μανενάκο, τώρα σας έχω προλάβει καθόλου. Είναι λογικό γιατί και εμείς. Σαν και εμένα και εσείς, τίποτα δεν μπορεί να δείτε. Μα βρισκόμασταν σε πρόβες και τρέχαμε. Ετοιμάζεστε εσείς κάτι για τηλεόραση? Με την ευκαιρία. Κάτι συζητάμε. Τι κάτι δηλαδή, serial ή εκπομπή ή μήπως στο Survivor θα είστε? Στο Survivor δεν πρέπει να πάω ποτέ. Και λέω το ποτέ για να είμαστε σίγουροι. Λέει μη λες ποτέ, αλλά θα σας λέω ποτέ. Οκ, εντάξει. Θέλω να έχω και άλλο χρόνο. Τι να κάνω τώρα εδώ πέρα με αυτά που ακούω. Λοιπόν, τι γίνεται με τη Μάγισσα? Τι γίνεται με τη Μάγισσα? Το κανάλι του Αμαρουσίου πίστεψε πάρα πολύ στο σύριαλ αυτό και πώς να μην πιστέψει, εξαιρετική ηθοποιή. Το σκηνικό είναι πολύ όμορφο. Είναι ο πύργος που είχε χρησιμοποιηθεί και για την Μάγισσα που είδαμε που είχε κερδίσει το τηλεοπτικό κοινό. Όμως τα νούμερα τηλεθέασης δεν είναι αυτά τα οποία περίμενε το κανάλι του Αμαρουσίου. Δηλαδή κινήθηκε περίπου στο 12,6%. Βέβαια, για να λέμε και τα καλά, έλαβε διθυραμβικές κριτικές η Μαρία Κίτσου, που ήταν εξαιρετική για μία ακόμα φορά. Είναι και ωραία ηθοποιός, είναι φοβερή. Εξαιρετική ηθοποιός. Ήταν εξαιρετική και όλοι οι υπόλοιποι. Και ο Μελέτης Ηλίας ήταν πραγματικά εξαιρετικός, δηλαδή μας εντυπωσίασε. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και ο Σπύρος Τσεκούρας, γιατί δεν τον έχουμε συνηθίσει σε ρόλο έτσι κακού. Τον είχαμε συνηθίσει τηλεοπτικά στο να είναι ο Γλυκούλης, ο παπάς της Μουρμούρας. Οπότε ήταν σίγουρα ανατροπή. Έγιναν κάποιες σκέψεις, μήπως αλλάξει η διάρκεια του επεισοδίου, μήπως αλλάξει η ώρα. Βέβαια, πολλοί θεωρούν ότι ήταν ίσως λάθος στρατηγικό το να ξεκινήσει αργότερα με τις άλλες σειρές, γιατί ο κόσμος της ήδη της ανάψη δέθηκε. Καλά, θα βρουν τώρα, εντάξει, τι μας νοιάζει μας αυτό, ας τα πάνε καλά, να τα βρουν, εντάξει. Τώρα, εδώ διαβάζω στο δρόμο με τα κόκκινα φανάρια Κλέλια Ρένεση. Εγώ τα μόνα κόκκινα φανάρια που ήξερα είναι αλήθεια είναι αυτό με την Τζένι Καρέζη, έτσι, την ελληνική ταινία δηλαδή. Τώρα λοιπόν, θα μάθουμε και τα καινούργια κόκκινα φανάρια τα οποία. Θα πρωταγωνιστεί η Κλέλια Ρένεση. Ήδη μας δόθηκε και μια πρώτη φωτογραφία έτσι που ετοιμάζονται τα γυρίσματα. Και δεν θα είναι μόνη της, αλλά θα έχει μαζί Βασίλη Μπισμπίκη, Αντώνη Καριστινό, Αλέκο Ισοβίτη. Τη βλέπουμε εδώ την Κλέλια Ρένεση, είναι κούκλα και εξαιρετική ηθοποιός επίσης και κούκλα. Η παραγωγή, το σύριαλ θα λέγεται Porto Leone, ο δρόμος με τα κόκκινα φανάρια και ουσιαστικά βασίζεται στα κόκκινα φανάρια, την υπέροχη ελληνική ταινία αυτή. Όντως βασίζεται. Ναι. Εγώ το είπα έτσι, γιατί αυτό είχα στο μυαλό μου. Και θα πω και μια είδηση, ή μάλλον μια επιθυμία, ή μάλλον μια πρόβλεψη, ότι μπορεί να υπάρχει το ηχητικό να είναι της Δέσπινας Μανδύ. Που παίζει Μπισμπίκης, δεν θα είναι η Μανδύ. Ναι, δηλαδή η Μαρτον δεν θα βοηθήσει λίγο? Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο, γιατί θα ήταν και αυτό κάτι ανατρεπτικό. Να ακούσουμε τη Δέσπινα. Στα κόκκινα φανάρια, κυρία Μανενάκου, θυμίστε μου, δεν ήταν η Μοσχολιού, δεν ήταν που τραγουδούσε? Αν σας πω ότι δεν θυμάμαι. Νομίζω η Μοσχολιού τραγουδούσε. Εδώ θα δούμε τη Δέσπινα Μανδύ, λοιπόν. Είδατε, μια χαρά τα ταιριάξα. Τώρα, ο γιος της Άννας Διαμαντοπούλου, τι ωραίο αυτό. Ήθελα πολύ να μας το πείτε. Αυτός είναι κούκλος, πολύ ωραίος. Συγκίνησε και μίλησε για τη συνεργασία του με τον Αργυρό. Αυτό που δεν ξέρουμε πολύ, ξέρουμε την κυρία Διαμαντοπούλου, όλα αυτά τα χρόνια έχει δώσει τα δείγματα γραφής της στον πολιτικό χώρο, μια δυναμική γυναίκα. Ήταν και υποψήφια για την θέση του επικεφαλής του κόμματος του Πασόκ. Ο γιος της λοιπόν μίλησε στην πρωινή εκπομπή της Φέης Κορδά, στο Ποντζόρνο, συγκίνησε γιατί δάκρυσε σχεδόν όταν μίλησε για τη μητέρα του. Αχ, τι ωραία! Κυρία Μενενάκου, έχω γιο, μακάρι να βγει κάποια στιγμή και όταν μιλάει για μένα να δακρύσει. Δηλαδή, πολύ ωραίο για μια μητέρα είναι αυτό, έτσι. Είναι πολύ συγκινητικό, γι' αυτό το υπερτόνισα. Δεν συνηθίζεται κιόλας. Δεν συνηθίζεται. Τι μουσική ακούτε, κυρία Μενενάκου? Ακούω όλα τα ίδια, αλλά μου αρέσουν περισσότερο τα ελληνικά. Περισσότερο αγαπώ Δημήτρη Μητροπάνο. Αμάν, εδώ είμαστε. Με πετύχατε δηλαδή, τρελαίνομαι. Εγώ επειδή είμαι από τις παλιές, έχω πετύχει από την παλιά φουρνιά, έχω πετύχει και έχω δει πάρα πολλές φορές τον Δημήτρη Μητροπάνο στην πίστα, όπως έχω δει και τώρα δηλαδή θα πείτε πόσο μεγάλη είναι αυτή πια, έχω δει Στράτο Διονυσίου. Εντάξει, τώρα τι να συζητάμε. Να σέβεστε λοιπόν, έχω δει Στράτο Διονυσίου στην πίστα. Πραγματικά. Και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί η Σοφία Αποστολίδου έχει προετοιμάσει μια ωραία τηλεφωνική επικοινωνία. Σοφία. Εγώ έχω δει Στέλιο Διονυσίου που πολλοί λένε ότι μοιάζει. Εγώ θα δω τώρα όμως. Στέλιο Διονυσίου για να μάθεις. Και θα τον ακούσουμε νομίζω όλοι μαζί. Θα τον δούμε, φυσικά θα τον δούμε, γιατί υπάρχει αυτό το υπέροχο live που κάνουν οι Big Slugs, που τους αγαπούμε πάρα πολύ. Και έχουν κάνει το εξής ιδιαίτερο. Είναι εδώ στην πόλη μας, στον Τέους, και εμφανίζονται κάθε εβδομάδα με κάποιον διαφορετικό καλεσμένο καλλιτέχνη. Α, κάθε εβδομάδα είναι διαφορετικό. Άρα ο Στέλιος Διονυσίου θα είναι την πρώτη εβδομάδα τώρα. Θα είναι τη δεύτερη. Είχαμε τον Κώστα Τουρνά στην αρχή. Α, τώρα θα έχουμε. Δεύτερος λοιπόν. Και είναι δεύτερος. Στη σειρά. Και είναι τόσο ανατρεπτικό όλο αυτό, τόσο ωραίο. Δηλαδή, αν σκέφτομαι ότι Pixel Action κάνει το Άστινα Λέει. Το οποίο Άστινα Λέει με το Βασίλη Κάριν. Άστινα Λέει. Με ενημερώνουν ότι έχουμε τη τηλεφωνική γραμμή, αλλά εγώ θα αφήσουμε εκεί επίτηδες εκεί να ακούει τι λέμε για εκείνο ο Στέλιος Διονυσίου. Δεν θα το βγάλουμε στον αέρα. Τον καλέσαμε για να μας ακούσει, όχι για να τον ακούσουμε. Λοιπόν, θα πάμε στο Στέλιο Διονυσίου. Θέλω να πω ότι μας δίνουν και ευχαριστούμε πάρα πολύ 3 διπλές προσκλήσεις. Έτσι, Σοφία Αποστόλου, για αύριο Σάββατο. 2 διπλές προσκλήσεις για αύριο Σάββατο στο Ντέους. Καλείτε τώρα 2-3-10-8-31-062. Καλείτε τώρα για να κερδίσετε τις προσκλήσεις. Θα γίνει μια μικρή κλήρωση μόλις έχουμε τα πρώτα ονόματα. Πάμε στο Στέλιο Διονυσίου. Σοφία. Καλησπέρα σας κύριε Διονυσίου και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα. Τι κάνετε αγαπημένες μου. Στην πατρίδα ήρθατε. Στην πατρίδα, έτσι δεν είναι. Εννοείται την πατρίδα μου Θεσσαλονίκη. Έτσι. Τι μεγάλη χαρά να σας έχουμε σε αυτό το υπέροχο σχήμα, το ανατρεπτικό, που βέβαια είχαμε πάρει και μία γεύση όταν σας είδαμε και στην τηλεοπτική εκπομπή που εμφανιστήκατε μαζί, αλλά και από το τραγούδι, το Διάφανη Αγάπη, το υπέροχο. Τι ωραία ανατροπή να σας βλέπουμε με τους Pixel Action μαζί. Και για μένα είναι μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Αλλά άλλωστε θεωρώ ότι η μουσική ενώνει ανθρώπους, ενώνει θρησκείες, ενώνει ομάδες. Δηλαδή θέλω να πω ότι η μουσική είναι μία. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που με καλέσανε τα παιδιά, ο Μπάμπης και ο Φίλιππος, να συμμετέχω σε αυτή την αυριανή εκδήλωση. Αλλά γενικά είχαμε συνυπάρξει σε τηλεοπτικές εκπομπές. Και θέλω να πω βέβαια και το τραγούδι που αναφέρατε πριν λίγο, το Άστινα Λέει, Άστινα Λέει. Συνεχίστε, καλά τα λέτε. Αυτό το τραγούδι λοιπόν το είχε γράψει ο Μάνος Οξυδούς για το Στράτο. Αλλά δυστυχώς έφυγε πρόωρα, δεν προλάβανε να το δώσουν και το τραγούδισε βέβαια ο μεγάλος Βασίλης Χαράς και έγινε αυτή η τεράστια επιτυχία. Ένα από τα τραγούδια που θα πούμε αύριο θα είναι σίγουρα και αυτό. Θα είναι και τραγούδια που έχουν τραγουδίσει τα παιδιά, που έχουν τραγουδίσει τραγούδια αγαπημένα του πατέρα. Επομένως, θα πούμε αύριο πάρα πολύ ωραία τραγούδια και περιμένω αυτή τη στιγμή και σας περιμένουμε όλους να βρεθείτε, γιατί θα είναι μια ωραία έκπληξη και για τον κόσμο, αλλά και για μας που συνυπάρχουμε πάνω στη σκηνή. Εννοείται ότι θα είμαστε. Και αυτό που μας είπατε, εγώ δεν το ήξερα προσωπικά. Δεν το ήξερα ότι είχε γραφτεί για τον Στράτο Διονυσίου. Βέβαια. Πάντως είναι υπέροχο ότι το τραγουδάτε πλέον εσείς, γιατί είναι και πολύ κοντά και το ηχόχρωμά σας στον πατέρα σας. Ακριβώς. Οπότε είναι κατά κάποιον τρόπο σαν να το λέει, σαν να το ερμηνεύει με έναν τρόπο εκείνος αρκετά χρόνια από τη στιγμή που κυκλοφόρησε. Αρκετά χρόνια μετά, βέβαια. Αγαπημένη σας στιγμή, αγαπημένο σας τραγούδι που σας ενώνει έτσι πιο πολύ με τους Pixel Action που μοιράζεστε τη σκηνή στον Τέους. Κοίταξε να δεις, σίγουρα είναι αυτά τα τραγούδια που κάναμε μαζί. Είναι το Διάφανη Αγάπη που το θεωρώ ένα εξαιρετικό τραγούδι. Και ένα άλλο τραγούδι, ο Λογαριασμός, που υπάρχει σε αυτό το CD που το τραγουδάω μόνος μου. Είναι έτσι δύο στιγμές που μας εννοούν. Βέβαια, τα τραγούδια τους όλα είναι υπέροχα, τα τραγούδια τους όλα είναι καταπληκτικά. Τεράστιες επιτυχίες που τα έχουμε τραγουδήσει όλοι, τα έχουμε χορέψει όλοι. Και θεωρώ ότι θα είναι μια εξαιρετική βραδιά. Είμαστε βέβαιοι, να μην το θεωρείτε, είναι βέβαιο ότι θα είναι εξαιρετική η βραδιά και το κοινό της Θεσσαλονίκης έτσι και αλλιώς αγαπάει αυτές τις μουσικές, αγαπάει επίσης Στέλιο Διονυσίου, γιατί όταν συνδυάζονται και το λαϊκό επίσης στοιχείο, νομίζω ότι η Μακεδονία πολύ το τιμά, έτσι, να το πούμε και αυτό κύριε Διονυσίου. Οπωσδήποτε. Κοίταξε, γενικά η Μακεδονία τιμάει το καλό τραγούδι, επομένως τιμάει όλα τα είδη της μουσικής όταν αυτά είναι καλά, όταν ας πούμε προέρχονται από καλούς καλλιτέχνες, από καλούς δημιουργούς και από ό,τι ξέρω και το Τέος είναι ένας χώρος υπέροχος που ο κόσμος που θα έρθει θα πει σε έναν χώρο αξιοπρεπέστατο. Ο επιχειρηματίας είναι αγαπημένος φίλος και έχει αποδείξει ότι ό,τι δουλειές έχει κάνει στη Θεσσαλονίκη είναι η μία καλύτερη από την άλλη. Επομένως όλα αυτά όλα αυτά συνδυάζουν ένα καλό αποτέλεσμα. Πού σας βρίσκουμε εκτός από τον Ντέους, μες στη μέρα, μες στη νύχτα, κάπου που περνάτε, πείτε μας. Ξεκινάω στις 25 του Οκτώβρη, ξεκινάμε ακόμα μια χρονιά, για 8η χρονιά στο Περιβόλιο του Ουρανού, είναι στην πλάκα. Με την πίστη του Βοδόπουλου, τον Χρήστο Νικολόπουλο και βέβαια άλλη μια Θεσσαλονικιά, την Ελεάνα του Παπαϊωάννου. Αγαπημένη μια ομάδα 8 χρόνια στον ίδιο χώρο που υπηρετούμε κλασικά παλιά λαϊκά τραγούδια. Άρα θα κάνουμε κάποια στιγμή ένα Skype και να είστε εκεί στο μαγαζί και με τους υπόλοιπους και να συνδεθούμε στην εκπομπή. Είναι ώρα που μπορεί να έχετε ξυπνήσει. Θα ήταν χαρά μας. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Καλή επιτυχία λοιπόν εδώ στην αγαπημένη σας Θεσσαλονίκη. Είστε αγαπημένος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Θα είμαστε και θα πάμε έτσι. Εννοείται αυτό, εννοείται γιατί η μουσική είναι άλλο πράγμα. Εντάξει, δεν το συζητώ. Και επιτέλους τελειώνει η μέρα και μπορώ να διασκεδάσω. Κυρία Μενενάκου, έχουμε εδώ 8 συμμετοχές μέχρι τώρα για τους Big Slugs. Πείτε μου δύο νούμερα. Θα πω το 2. Φωτεινή και... Μάνου. Και το 8. Και Τσιλιούκα Εύχαρης. Οι δύο κυρίες πώς θα πάρουν τις προσκλήσεις, θα πάνε εκεί. Θα πάνε απευθείας εκεί, θα πούν το ονοματεπώνυμό τους και ότι έχουν κερδίσει από την Βεργίνα την Εύχαρη. Έτσι, μπράβο, που ανοίγει όλες τις πόρτες. Όπως το ίδιο θα κάνουμε και με προσκλήσεις από την παράσταση Lemons. Άψογη. Άννα Μενενάκου, πολύ σε ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Μπορεί να γίνει το ίδιο και στην Αθήνα όταν θα έχεις να μας πεις και το νέο που θα είστε, κυρία Μενενάκου. Και την τηλεοπτική συμμετοχή που δεν μας είπατε. Φτιάχνετε. Εμείς θα μάθουμε λεπτομέρειες τώρα, δεν θα τις πούμε όμως. Ναι. Θα μάθουμε τώρα, όταν κλείσουν τα φώτα της ράμπας. Τις περιμένουμε και στο θέατρο. Εννοείται. Στο θέατρο, ποιες μέρες, ώρες, όλα. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8 μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Πάρα πολύ ωραία. Ίσως τα ξαναπούμε κιόλας, έτσι. Έχουμε ακόμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία Αποστολίδου. Τόσο ενημερωμένη, τόσο σούπερ, τα ξέρει όλα για τη τηλεόραση, στα θέατρα, τις μουσικές. Δηλαδή, πραγματικά ο σκληρός πρέπει να έχει. Λίγο γι' αυτό το μαλλί δεν κάθεται, δεν βλέπεις. Ακριβώς. Και με πολύ χιούμορ, το γέλιο χαρίζει ζωή έτσι κι αλλιώς. Ευχαριστώ τη Σοφία Αποστολίδου. Εμείς πάμε διάλειμμα. Σε λίγο θα έχω τον αγαπημένο μου τον Χρήστο Πασωτηρίου εδώ δίπλα μου. Διότι λίγο αδυνατήσαμε τελευταία και είπε να έρθει με τα γλυκά για να πάρουμε κανένα δράμι παραπάνω. Όπως επίσης θα μιλήσουμε και για μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση αύριο, disco party, για εκείνους που αγαπάτε, είστε άλλης γενιάς και αγαπάτε, οι νεότεροι, την disco κάποιας εποχής, με την Αλεξάνδρα Βόζιο.